Θα κινηθούμε πιο πολύ σε ένα θεωρητικό πλαίσιο του αυτοσχεδιασμού. Θα κάνουμε κάποιους αυτοσχεδιασμούς λίγο πιο συγκεκριμένους. Θα γίνει στην εξέλιξη του μαθήματος. Αλλά αρχικά θα ξεκινήσουμε με ένα έτσι παιχνίδι, λίγο να ενδυναμώσουμε την ομάδα. Όλα αυτά που έχουμε πει και τις προηγούμενες φορές, λίγο να κάνουμε μια γύμναση στην ομαδικότητα, στην ετοιμότητα, στο συντονισμό και όλα αυτά που έχουμε συζητήσει και στα προηγούμενα μαθήματα. Πάμε λοιπόν, ελάτε όλοι να κάνουμε έναν ωραίο μεγάλο κύκλο. Προσέξτε κάτι, το μόνο που με ενδιαφέρει μέσα σε όλα είναι να μην χτυπήσετε. Οπότε, μόλις βλέπουμε ότι πάει να γίνει το μπραφ, προφανώς πίσω δεν είμαστε μωρά, εντάξει. Προσέξτε να μην χτυπήσετε, συνυπολογίστε ο ένας τον άλλο, αναπνέετε, μη σφίγγετε το σώμα σας. Θέλω να αρχίσει το σώμα σας να είναι πιο ελεύθερο και να αναπνέει. Ένα, δύο, τρία. Έχουμε αυτή τη στιγμή μια εξαιρετική επικοινωνία. Ένα, δύο, τρία. Το βοηθήσαμε πάρα πολύ με την άσκηση που έγινε. Ένα, δύο, τρία. Επικοινωνήσαμε, συγκεντρωθήκαμε, εμπιστευτήκαμε ένας τον άλλον. Οπότε χωριστείτε στις ομάδες σας, θα έχετε πολύ λίγο χρόνο. Θέλω, παιδιά, τώρα να δω δύο σοβαρούς αυτοσχεδιασμούς. Μπορώ να πάρω τη βοήθεια από κάποιον άλλον υπηρέτη. Άμα αυτό φτιάξει το άγαλμα. Φρουρί! Ακούστε με λίγο, κύριε. Απόψε στο παλάτι θα γίνει ένα γλέντι. Τι λες, τέκνο μου, τι γλέντι. Θα έχει φαγητό και ποτό για όλους. Έλα, δεσί. Κάνε. Περίμενε, θα διαλέξει. Μπορείτε να φάτε. Περάστε. Κάναμε λοιπόν τους αυτοσχεδιασμούς με τον στόχο, έτσι. Βάλαμε μόνο αυτό σαν συνθήκη την προηγούμενη φορά. Για σκεφτείτε τι θα δημιουργούσε θεατρικό ενδιαφέρον αν προσθέσουμε στον στόχο. Το εμπόδιο, παιδιά. Κάτι που σαν χαρακτήρα να με εμποδίζει από αυτό το στόχο. Κάτι που να με κρατάει σε μία μηχανία απέναντι σε αυτό το στόχο, κάτι που να με δυσκολεύει, που πια να είναι όμως προσωπικό, να μην έχει να κάνει με τον άλλον. Οπότε έτσι δημιουργώ θεατρικότητα. Πέρα από το να έχουμε απεύθυνση και ενέργεια, το πρώτο πράγμα που πρέπει να έχουμε είναι συγκέντρωση. Γιατί αν κάθομαι έτσι λίγο και λέω πω δύσκολο τώρα, φασαρία, δεν θα γίνει, εντάξει. Θα ξεκινήσουμε με δύο φόρμες του playback. Τη μία την έχουμε ξαναπροσεγγίσει πάρα πολύ λίγο, που είναι το γλυπτό, για να κάνουμε την εξέλιξή του αμέσως μετά, που είναι το κινούμενο γλυπτό. Πάμε όλοι μαζί να κάνουμε το πρώτο ΙΑ για να καταλάβουμε τι εννοούμε. Πάμε όλοι πια ένα σπαθί μας, το υποτιθέμενο, το φανταστικό, και πάμε όλοι μαζί να κάνουμε το πρώτο ΙΑ, ναι, και ΙΑ! Κοίτα τώρα τι δυνατά, πολύ ωραία το είπατε. Για πάμε άλλη μία και... Αυτό που με ενδιαφέρει περισσότερο είναι να αρχίζετε να ελέγχετε ακριβώς το τι κάνετε. Πόση ένταση θέλει, πόση δύναμη θέλει, πόσο ύψος πρέπει να πάει το κοντάρι μου. Ποιος στέλνει αυτή την ώρα, ποιος στέλνει τώρα απέναντι. Πρέπει να ξέρω, έκαναν εδώ, εγώ, ο άλλος, πέρασε. Εντάξει, να έχετε μία συνέστηση του τι γίνεται γύρω σας. Θέλουμε να δούμε αυτή τη λέξη από διαφορετικές οπτικές. Δεν μπορεί να έχουμε όλη την ίδια οπτική στη λέξη ελευθερία. Είναι κάτι πάρα πολύ γενικό και έτσι δεν ξέρουμε τι ζητάμε από τη σκηνή. Τι ζητάμε από τον απέναντι που εκείνη την ώρα δημιουργούμε έναν αυτοσχεδιασμό. Οπότε ο καθένας θα δείξει με το σώμα του και την έκφρασή του την δική του οπτική. Υπάρχουν λοιπόν τα εξωτερικά εμπόδια και υπάρχουν τα εσωτερικά εμπόδια, αυτά με τα οποία θα ασχοληθούμε σήμερα. Βάζοντας λοιπόν ένα προσωπικό εμπόδιο στο χαρακτήρα μου που έχει να κάνει με το στόχο που έχω, αυτόματα δημιουργώ θεατρικό ενδιαφέρον. Δημιουργώ λεπτομέρεια.
Δημιουργώ μία ψυχολογική συνθήκη. Για πάμε σιγά σιγά να κρατήσουμε τη σκέψη μας εδώ, το σώμα μας να είναι πάντα έτοιμο να αντιδράσει και η φωνή μας να βγαίνει προς τα έξω. Δεν εννοώ, παιδιά, να ουλιάζουμε. Πάμε να το ξεκινήσουμε. Θέλετε κάτι να με ρωτήσετε? Έλα, πες. Εγώ κάτι θέλω να σας σχολιάσω που προηγούμε. Βεβαίως. Όλες τις φωτογραφίες που έχουμε βγάλει, που είναι τελευταίες από πίτσες για να πραγματάξει τα μαθήματα, είμαστε όλοι έτσι. Και εσύ είσαι οποιαδήποτε, είσαι μοντέλος, η μία είσαι έτσι. Είναι πολλές και σου λέει κάτσε τώρα, μην φάνει ότι είναι. Να τη βρούμε λίγο που να είναι καλή. Κατάλαβες. Αυτό θα πω εγώ.